Είναι δύσκολη αυτή η επιχείρηση, Γιώργο, από την εμπειρία και από αυτά που ξέρουμε σε σχέση με τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε καράβια και σε τέτοιες συνθήκες με έφλεκτα υλικά. Απαιτούνται όχι μόνο ώρες, ενδεχομένως και μέρες για να σβήσουν όλες οι εστίες και είναι και ανάλογα με την επέκταση. Και αν τα γκαράζ είναι γεμάτα, και τα γκαράζ είναι δύσκολα όλα αυτά. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε ακόμα για. Και θέλει και προσοχή, γιατί αυτό που είπε η Μαρία έχει πολύ μεγάλη σημασία με τα γκαράζ. Υπάρχουν οχήματα, δηλαδή δεν μπορούν να ρίξουν νερό. Ακριβώς. Να βομβαρδίσουν το εντός εισαγωγικών το πλοίο με νερό για να σβήσουν οι φωτιές, γιατί υπάρχουν και τα αυτοκίνητα γκαράζ και πρέπει να προστατευτούν και οι υπηρεσίες των ανθρώπων. Οι θερμοκρασίες που επικρατούν. Ακριβώς. Οι θερμοκρασίες που επικρατούν στο χώρο εκείνο, στον γκαράζ, είναι υψηλές. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα το σημείο οι άνδρες των δυνάμεων πυρόσβεσης. Σίγουρα απαιτούνται κάποια προσοχή και κάποιες διαδικασίες, τις οποίες βέβαια γνωρίζει η πυροσβεστική. Από εκεί και πέρα, το σύστημα πυρασφάλειας λειτουργήσε με ίδια μέσα και το πλήρωμα κινητοποιήθηκε. Μιλώντας νωρίτερα, όπως είδαμε και από μαρτυρίες δηλαδή, επιβατών στην αρχή, με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να συγκεντρωθούν σε έναν εσωτερικό χώρο στην αρχή, στο χώρο της δισκοτέκ, όπου στη συνέχεια έγινε οργανωμένα, Γιώργο, όλη η διαδικασία από το πλήρωμα των καπετάνιων εσωτερικά λειτουργήσε οργανωμένα και μάλιστα δίνουμε και στη φάσα, ενώ δίνεις εσύ το ρεπορτάζ της εκπομπής, τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τους επιβάτες που έχει δώσει η πλοιοκτήτρια εταιρεία η ΑΝΕΚ. Για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά τους αντικείμενα, τις βαλίτσες τους, τα οχήματά τους, πότε και πώς θα δοθούν στους επιβάτες πίσω, όπως επίσης και τι ακριβώς θα γίνει με τη συνέχιση του ταξιδιού τους, καθώς αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μετακινηθούν, έχουν διακοπές, έχουν δουλειές. Και είναι πιθανό να ήταν και αρκετοί φοιτητές μέσα στο πλοίο, καθώς αρχίζουν οι εξεταστικές τώρα. Λοιπόν, άρα οι επιβάτες επικοινωνούν σε αυτά τα τηλέφωνα. Πες μας, Γιώργο, να κλείσουμε. Ναι, κλείνοντας να πω ότι εδώ και περίπου μία ώρα βρίσκεται στο σημείο και επιθεωρεί το περιστατικό εδώ στο πλοίο ο Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Νεκτάριος Σαντορινιός. Προσερχόμενος εδώ, δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε με ασφάλεια η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών από το πλοίο. Και αναμένουμε αυτή την ώρα να ενδεχομένως να εξέλθει και να δούμε αν θα προβεί σε κάποιες. Θα κάνει κάποιες δηλώσεις. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Από την πρώτη στιγμή η ΕΡΤ μεταδίδει τις πληροφορίες, αλλά και το τι ακριβώς συνέβη με το συγκεκριμένο πλοίο. Όλη αυτή τη διαδικασία για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση, επιβίβαση των ανθρώπων της πυροσβεστικής για να σβήσουν τη φωτιά, αλλά και την αποβίβαση των επιβατών. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.